Μετεραυνοβόλο πόλεμο και απανωτά χτυπήματα. Ο Χίτλερ κατακτά τη μια χώρα μετά την άλλη και βυθίζει στον όλοφο την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ο σύμμαχός του, ο Σολίνο, ονειρεύεται την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Ιταλία, με τις 8 εκατομμύρια λόγχες, αφού κατέλαβε την Αλβανία, ετοιμάζεται να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. Το 15 Αύγουστο, τορπιλίστηκε μέσα στο λιμάνι της Τίνου το ελληνικό καταδρομικό Έλλη, από ιταλικό υποβρύχιο. Μαζί με την Έλλη, βυθίστηκε και τελευταία ελπίδα για ειρήνη. Στις 3 τα μεσάνυχτα της 27ης προς την 28η Οκτωβρίου, ο Κόμις Γκράτς, Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, ξύπνησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Μεταξά και του επέδωσε το ιταλικό τελεσίγραφο. Μέσα σε 3 ώρες, η Ελλάδα έπρεπε να παραχωρήσει στον Ιταλικό στρατό τον έλεγχο του εδάφους της. Το ξημέρωμα βρήκε τις 2 χώρες σε πόλεμο. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Σύμφωνα με το σχέδιο του Ιταλού αρχιστρατήγου Βισκόντι Πράσκα, την επίθεση θα διεξήγαγε το 25ο σώμα στρατού Τσαμουριάς. Το κύριο βάρος είχε αναλάβει η μεραρχία Φεράρα. Έπρεπε να διασπάσει την κύρια αμυντική γραμμή των Ελλήνων και να φτάσει στα Γιάννενα. Από το βράδυ της 27ης οι δυνάμεις της Φεράρα είχαν προσεγγίσει τα σύνορα. Στο νότιο άκρο, στο χωριό Πέπελ, στάθμευσε η φάλαγγα του συνταγματάρχη Σαπιέντζα. Στο χωριό Πέσκοπ βρισκόταν τα τμήματα του στρατηγού Τζιανίνη. Βορειότερα από το Σόπικ θα εφορμούσε η φάλαγγα του συνταγματάρχη Τρίτσιο και από το Λεσκοβίκι η φάλαγγα του συνταγματάρχη Σολίνα. Στις 5:30, μισή ώρα πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου, οι φάλαγγες της Φεράρα πέρασαν τα σύνορα και προσπάθησαν να ευνηδιάσουν τα 4 τάγματα των ελληνικών δυνάμεων προκαλύψεως, που επάνδρωναν τα φυλάκια από το χωριό Καστάνιανη της Μουργκάνας ως το χωριό Στράτσαλη Κονίτσης. Ο συνταγματάρχης Σαπιέντζα κινήθηκε με κατέμφυση τα χωριά Χαραυγή, Στρατινίστα, Ύψωμα, Καλά Δέντρα. Από την Επισκοπή, η κεντρική φάλαγγα του στρατηγού Τζιανίνη κατευθύνθηκε προς τα χωριά Αργυροχώρη, Σταυροδρόμι, Χάνι Δελβινακίου, Ύψωμα Λίμνη. Τα τμήματα του συνταγματάρχη Τρίτσιο εισέβαλαν στην κατεύθυνση Βρυμάδες, Μερόπη, Ρουψιά, Άνω Ραβένια. Τέλος, η φάλαγγα του συνταγματάρχη Σολίνα προωθήθηκε προς το Αιδινοχώρι, δεξιά από το Βασιλικό και το Ύψωμα Σκοπιά. Οι δυνάμεις προκάλυψης της 8ης Μεραρχίας οπισθοχώρησαν παρενοχλώντας τους Ιταλούς και κατάφεραν να συμπτυχθούν στην κύρια γραμμή άμυνας, στα υψώματα Γκραμπάλα, Ασόνιτσα, 493, Βελά, Άγιος Αθανάσιος, Βροντισμένη, Σιάστη, Μονή Σωσίνη. Την οχυρή αυτή θέση επέλεξε ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας, ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, για να δώσει μαζί με τους μαχητές του τον αποφασιστικό αγώνα. Την 30 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου οι Ιταλοί είχαν πια προωθηθεί στις τελικές θέσεις μάχης και προπαρασκευάζονταν για την τελική επίθεση.
ημεραρχία των τεθωρακισμένων κεντάβρων στάθμευσε κοντά στη λίμνη Τζεραβίν. Η φάλαγγα Σαπιέντζα στο χωριό Παρακάλαμος. Η κεντρική φάλαγγα Τζιανίνη κοντά στα Δολιανά. Η φάλαγγα Τρίτσιο στην περιοχή της Αργυροράχης. Και η φάλαγγα Σολίνα στο Μεσοβούνι και στον Άγιο Μινά. Το πρωί της Δευτέρας Νοεμβρίου σμήνει ιταλικών αεροσκαφών. Προσπάθησαν να αδειάσουν τις βόμβες τους στα υψώματα του Καλπακίου. Τα λίγα ελληνικά αεροπλάνα με παράτολμες επιχειρήσεις δεν επέτρεψαν στους Ιταλούς πιλότους την οπτική επαφή με τους στόχους τους. Το μεσημέρι ανέλαβε δράση το εχθρικό πυροβολικό. Στις 4 το απόγευμα εφορμούν οι κένταυροι σε δύο φάλαγγες, συνεπικορούμενοι από βερσαλιέρους μοτοσυκλετιστές. Η πρώτη φορά που ο ελληνικός στρατός αντιμετωπίζει άρματα. Το πυροβολικό της Γρίμπιανης, τα οχυρωματικά έργα γύρω από το ύψωμα του Καλπακίου και αυτοσχέδιες νάρκες από βλήματα πυροβολικού αναγκάζουν τους Ιταλούς να πιστοχωρήσουν, αφήνοντας πίσω 9 άρματα και 30 μοτοσυκλέτες. Καθώς όμως νυχτώνει, ένας λόχος από Ιταλούς επίλεκτους και Αλβανούς καταφέρνει να ανέβει στο ύψωμα Γκραμπάλα και να το καταλάβει. Αποφασίζεται άμεση αντεπίθεση, αλλά οι καιρικές συνθήκες αναβάλουν τα σχέδια. Χαράματα της 3ης Νοεμβρίου και ενώ η χιονοθύελα έχει κοπάσει, Ιταλικοί λόχοι ανηφορίζουν προς την Γκραμπάλα για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Εκεί του συνάντησε ελληνική διλοχία υπό τον αντισταγματάρχη Κυριαζή που με φόπλου λόχη και χειρονοβίδες τους αποδεκάτησε και ανακατέλαβε το ύψωμα. Το απόγευμα παρατηρήθηκαν κινήσεις αρμάτων προς τα νότια της τοποθεσίας και έτσι τη νύχτα διατάχθηκε σύμπτυξη των εκεί δυνάμεων πίσω από τον Καλαμά. Τα ιταλικά άρματα προσπάθησαν πράγματι να περκεράσουν την αμυντική τοποθεσία κοντά στο χωριό Παρακάλαμος. Κόλλησαν όμως στα έλη του Καλαμά. Τις επόμενες ημέρες οι μάχες διεξάγονταν πιο έντονες, πιο αποφασιστικές. Αλλεπάλληλες επιθέσεις των Ιταλών κατά των υψωμάτων Κούματα, Παλαιόκαστρο και Μονής Βελά δεν είχαν αποτέλεσμα. Τα βουνά του Καλπακίου, οχυρωμένα με επιμέλεια από τον συνταγματάρχη Μαυρογιάννη, αρχηγό του πυροβολικού, ξερνούσαν φωτιά και σίδερα. Το απόγευμα της 5ης Νοεμβρίου, τα πολυβόλα Σεντετιέν του υπολοχαγού Σπύρου Χάρου ανέκοψαν τους Ιταλούς που παραλίγο να διαρρήξουν την αμυντική τοποθεσία περνώντας τη γέφυρα του Αγίου Αθανασίου. Στις 7 Νοεμβρίου, νέα επίθεση εξαπολύθηκε από τους Ιταλούς και στις 10 το βράδυ καταλήφθηκε για δεύτερη φορά η Γκραμπάλα. 2 ώρες μετά επιδηλώθηκε ελληνική αντεπίθεση και οι Ιταλοί χάνουν οριστικά το απότομα ύψωμα, αφήνοντας πάνω σε αυτό 45 νεκρούς. Την επόμενη, ο Ιταλός αρχιστράτηγος έλαβε διαταγές για αμυντική διάταξη των δυνάμεων του, καθώς και τη διαταγή της αντικατάστασής του από τον στρατηγό Σοντού. Ο Κατσιμίτρος αντιλαμβάνεται την τροπή των πραγμάτων. Η 8η ημεραρχία ανακαταλαμβάνει σιγά σιγά τις θέσεις της και εξωθεί τους Ιταλούς προς τα σύνορα. Η εξέλιξη της μάχης δικαίωσε τον στρατηγό και το επιτελείο. Η Ήπειρος, οι άνθρωποι της, γυναίκες και άντρες, είχαν λειτουργήσει σαν κυματοθράφστες της μεγάλης ιταλικής επίθεσης. Έβαλαν μπροστά τα στήθη τους για να προλάβει η Ελλάδα να επιστρατευθεί. Το πρώτο μούδιασμα της κήρυξης του πολέμου είχε γίνει λυτρωτική χαρά και γιορτή σε ολόκληρη τη χώρα. Ο λαός ξεχύθηκε στους δρόμους για να διαδηλώσει το όχι, αυτό το όχι που έγινε πράξη στο Καλπάκι. Οι νέοι ντύθηκαν στο χακί και όδευαν με κάθε μέσο και με το χαμόγελο στα χείλη προς το μέτωπο. Εκεί συνάντησαν τους μαχητές της 8ης μεραρχίας και είχαν πολλά να πάρουν από αυτούς. Τη
την αποφασιστικότητα, την καρτερία, την αιμονή στη θέση που ορίστηκαν να φυλάσσουν, την τόλμη και την αυταπάρνηση που επέδειξαν στην Καραβάλα, όταν με τη ξενφολόχη ξετρύπωσαν τους Ιταλούς από τα χαρακόμματα. Το αίσθημα της δικαιοσύνης, αυτό που πειράχτηκε όταν κάποιοι θέλησαν να επιβάλλουν τον νόμο του ισχυρού. Με αυτά τα ιδανικά πορεύτηκαν μέσα στον άγριο εκείνο χειμώνα οι Έλληνες. Πολλοί από αυτούς δεν γύρισαν, ενώ άλλοι επέστρεψαν σακατεμένοι από τα όπλα του εχθρού και από το φοβερό χιονιά. Πολεμώντας όμως με θάρρος, προχωρώντας βήμα-βήμα, κερδίζοντας τις μάχες με την ξυμφολόχη, έχτισαν στην Αλβανία το 1940. Για τον υπόλοιπο κόσμο και για τους απογόνους τους, το πρώτο λαμπρό φάρο ελευθερίας και δικαιοσύνης.